Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευκαιρία να έχουμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του SBC τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Αθηναϊκής Ιθοποιία, τον κύριο Ζόουλη Μινά. Κύριε Μινά, να σας καλωσορίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Ροδοπούλου για την ευκαιρία που μας δίνετε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και θα ήθελα να μπούμε κατευθείαν στο θέμα το οποίο μας απασχολεί. Βεβαίως βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία περνάει μια βαθιά κρίση και ένα ηφαισιακό περιβάλλον με αποτέλεσμα, αν όχι όλες οι εταιρείες, οι περισσότερες να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα βιωσιμότητας. Πριν μας πείτε εσείς πώς βιώνετε αυτή την κρίση, θα ήθελα να μας πείτε με δύο λόγια ποια είναι η συμβολή της εταιρείας σας στην ελληνική οικονομία. Νομίζω το πιο σημαντικό θέμα προς αυτή τη στιγμή είναι για να λάβουν μέτρα που μπορούν να δώνουν ευκαιρίες για επενδύσεις στο χώρο μας, για να κάνουν, να δίνουν ευκαιρίες προς τις επιχειρήσεις να λειτουργούν, να φέρουν ξανά ρευστότητα στην οικονομία, διότι αυτά προς το παρόν έχω την αίτηση πως μας πνίγουν. Μάλιστα. Τα βασικότερα προβλήματα είναι τα προβλήματα της ρευστότητας μεταξύ άλλων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εσείς όμως, στην ελληνική οικονομία, η οποία δεν βοηθάει τις επιχειρήσεις της, τι έχετε να δώσετε σαν εταιρεία? Το θέμα για μας είναι πως έχουμε 4 εργοστάσια στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε να είμαστε παρόν. Συνεργαζόμαστε με 4.500 συνεργάτες σε διάφορα τομέα. Έχουμε συνεργασία με 1.100 αγρότες. Είμαστε οι πιο μεγάλοι παραγωγές σε βίνη σε αυτό το τόπο. Και αυτά είναι όλα μέτρα που προσθέτουν αξία στην Ελλάδα. 90 με 95% από το σύνολο κόστος μας μένει στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε να επενδύουμε εδώ. Έχουμε επενδύσει τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πληρώσει τα τελευταία 5 χρόνια σε φόρους και σε εισπράξεις για την κυβέρνηση γύρω στα 1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είμαστε εδώ, πιστεύουμε πως είμαστε εδώ για 50 χρόνια, πιστεύουμε πως θα είμαστε εδώ για ακόμα τουλάχιστον 50 και πέρα τα 50. Έτσι. Μάλιστα, είναι σαφές ότι η εταιρεία σας στηρίζει την πραγματική οικονομία και γνωρίζουμε ότι η Αθηναϊκή Ιθοποιία έχει μια μακρά παράδοση συνεισφοράς, αλλά και οι Έλληνες σας έχουν στηρίξει και αγαπούν τα προϊόντα σας. Ωστόσο, όπως λέγαμε και πριν, η κρίση έχει αλλάξει την κατάσταση και βλέπουμε πολλές από τις ελληνικές εταιρείες να αλλάζουν έδρα για τα συμφέροντά τους. Εσείς έχετε στο μυαλό σας κάτι τέτοιο? Όχι. Αντίθετα, όπως είχα πει, είμαστε εδώ. Ξεκάθαρη η απάντησή σας. Όχι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Και είμαστε κάπως ευαίσθητοι στην Ελλάδα. Είμαστε εδώ 50 χρόνια. Δεν έχει, φαντάζομαι, πολλές εταιρείες που έχει τόσο χρόνο που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα. Είμαστε ευαίσθητοι στις συνθήκες που λειτουργούμε τώρα. Πως είναι πραγματικά δύσκολες οι συνθήκες. Και είναι καιρός και για μας να προσθέσουμε κάτι ή να δώσουμε κάτι πίσω στην ελληνική οικονομία. Οπότε καταλαβαίνουμε, κύριε Μινά, ότι εσείς θέλετε να μείνετε εδώ στην Ελλάδα και να συνεχίσετε να επενδύετε εδώ. Ακριβώς. Και το νιώθουμε τώρα, είναι πολύ σημαντικό να το συνεχίσουμε αυτή την πορεία που είμαστε, διότι μας δίνει μια ευκαιρία για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε και την ελληνική οικονομία σε ένα καιρό που έχει ανάγκη για να συνεχίζουμε να προσφέρουμε δουλειές, για να παράγουμε, για να επενδύουμε. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα της ελληνικότητας. Αυτό το οποίο παρατηρείται το τελευταίο διάστημα είναι μια προσπάθεια προκειμένου να προωθηθούν προς τους Έλληνες καταναλωτές τα ελληνικά προϊόντα. Είναι πολύ δύσκολη αλλά πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Και εμείς πιστεύουμε πως η ελληνικότητα δεν είναι μόνο ένα όνομα που είναι ελληνικό ή οι επενδυτές, αν είναι Έλληνες ή όχι. Για μας, νομίζω πρέπει να κοιτάξουμε πού είναι
η εταιρεία που προσφέρει ευκαιρίες για εργασία, mm-hmm. που έχει τις μονάδες της, τα εργοστάσια της, πόσο κόστος μένει στην χώρα, από, δηλαδή, από τις δαπάνες, πόσο μένει στην Ελλάδα. Οι εταιρείες κάνουν εξαγωγές, υποστηρίζουν ειδικά την ελληνική οικονομία και για μας αυτό καταλαβαίνουμε εμείς πως είναι ελληνικότητα. Έχουμε 1.100 εργαζόμενους, mm-hmm. αυτοί οι Έλληνες είναι. Προσφέρουμε δουλειά σε αυτούς, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βαστίξουμε όλες τις θέσεις μας και βέβαιως μέσα στον επόμενο χρόνο έχουμε σχέδια για να κάνουμε και προσλήψεις. Και αυτό για μένα σημαίνει ελληνικότητα. Είμαστε εδώ για τον τόπο, για τους Έλληνες και δοκιμάζουμε να προσθέτουμε κάτι στην τοπική οικονομία. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε ότι μένετε εδώ, στηρίζετε, δεν έχετε προχωρήσει σε απολύσεις, γιατί θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζετε την κρίση, αν έχετε προχωρήσει σε μειώσεις του εργατικού δυναμικού. Από ό,τι μας λέτε, δεν έχετε προχωρήσει σε απολύσεις και σκοπεύετε να πάρετε και νέα άτομα. Ακριβώς. Ακριβώς. Σε επίπεδο κρίσης τώρα, σε άλλα θέματα που αφορούν την εταιρεία, για παράδειγμα, σε κάποια projects τα οποία έχετε προχωρήσει, έχουν πάει πίσω, σας έχει καθυστερήσει όλο αυτό το αρνητικό σκηνικό το οποίο επικρατεί? Πάντα η εταιρεία μας, και αυτό αποδείχνεται όχι μόνο στην επιχείρηση που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο τομέα, mm-hmm. είναι πως πάντοτε παίρνουμε ένα long-term view από αυτά που κάνουμε. Και για μας είναι καιρός για να επενδύσουμε σε αυτή τη κρίση, διότι είμαστε βέβαιοι πως η χώρα θα τα ξεπεράσει αυτά και ίσως θα μας πάρει ένα ή δύο χρόνια, αλλά είμαστε σίγουροι πως άμα βγούμε από την κρίση, θέλουμε και εμείς να είμαστε έτοιμοι για να ξαναλειτουργούμε σαν μια εταιρεία. Έχει βεβαίως μειωθεί η κατανάλωση της πύρας, mm-hmm. και θα ήθελαμε να είμαστε έτοιμοι άμα συνέλθει η οικονομία να μπορούμε να λειτουργούμε. Να κερδίσετε πλέον το χαμένο έδαφος που έχετε περάσει λόγω της κρίσης. Ένα άλλο βασικό θέμα το οποίο έχει χτυπήσει τους Έλληνες είναι το γεγονός ότι ο μισθός τους δεν αξίζει όσο άξιζε προηγουμένως. Δηλαδή έχει υποχωρήσει σημαντικά η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών. Και βεβαίως σε αυτό η απάντηση είναι η μείωση των τιμών. Εσείς έχετε προχωρήσει σε μειώσεις τιμών για τα προϊόντα σας? Βεβαίως έχουμε. Άμα δείτε στα σούπερ μάρκετ τις προσφορές που γίνονται, έχουμε μειώσει τις τιμές για μας γύρω στις 6 με 7%. Δυστυχώς αυτά δεν φαίνονται στους καταναλωτές και ο λόγος γι' αυτό είναι πως έχουν σύγχρονα, έχουν αναπτυχθεί οι φόροι, mm-hmm. και δεν τα βλέπουν οι καταναλωτές στα μαγαζιά αυτά. Τώρα θα ήθελα να πάμε και λίγο στα μεγέθη της εταιρείας, στα 5 λεπτά που μας απομένουν. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το τέλος της χρήσης 2012 σε ό,τι αφορά την εταιρεία, σε επίπεδο ίσως καθαρών κερδών ή εσόδων. Φέτος έχει μειωθεί το τζίρο το δικό μας, βέβαιως. Και ένα μεγάλο κομμάτι αυτό είναι λόγος της κρίσης. Mm-hmm. Βλέπουμε όμως πως έχει και το έδαφος είναι αρκετό ανταγωνιστικό, mm-hmm. και υπάρχουν και άλλες παίχτες στην αγορά τώρα. Πιστεύω πως φέτος βλέπουμε στον όγκο μας να έχει μειωθεί γύρω στα 10%. Και αυτό είναι, πιστεύουμε πως και αυτό είναι το επίπεδο που έχει μειωθεί και η αγορά. Του χρόνου φαντάζομαι πως θα σταθεροποιήσει η κατάσταση, mm-hmm. κάπως. Αλλά και εκεί περιμένουμε μια μείωση γύρω στα 2-3% του χρόνου. Mm-hmm. Πέρα από εκεί πιστεύουμε πως θα αρχίζει να διορθώνεται η οικονομία. Μάλιστα. Οπότε κρατάτε μια αισιόδοξη στάση σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της εταιρείας. Ναι, μεν θα δούμε κάποιες μειώσεις. Παρ' όλα αυτά, σε γενικές γραμμές είστε αισιόδοξοι και βλέπετε μια σταθεροποίηση από το 2013.
Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς με τη σειρά μας να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην πορεία σας, γιατί για κάθε ελληνική επιχείρηση η οποία στηρίζει την Ελλάδα είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να ανταπεξέλθει και λόγω των προβλημάτων, των δομικών προβλημάτων που υπάρχουν εντός της κυβέρνησης και λόγω της ασυνεννοησίας που παρατηρούμε σε κυβερνητικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να στηρίξουμε και εμείς τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους στηρίζουν την πραγματική οικονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Κάθε επιτυχία.